Καλησπέρα σας. Σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων. Όλοι οι συνάδελφοι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν αναπάντεχα και άδικα σε αυτό το τραγικό συμβάν που συνέβη πριν από λίγες μέρες στα Τέπη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων και όλα τα μέλη του Δικηγορικού Σύλλογου Τρικάλων, όπως και όλοι οι δικηγόροι, είμαστε συντετριμμένοι από τον άδικο χαμό των νέων ανθρώπων και όχι μόνο. Και η σημερινή συνάντηση που έχουμε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων γίνεται στα πλαίσια της απόφασης Συντονιστικής Επιτροπής που ελήφθη να απέχουμε σήμερα από τα καθήκοντα οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων και να συναντηθούμε απόψε μπροστά από το δικαστικό μέγαρο να διατρανώσουμε παράλληλα με την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και με τη Συντονιστική Επιτροπή, ζητώντας άμεσα από την πολιτεία να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή του τραγικού συμβάντος, να αποδοθούν ευθύνες σε όποιο επίπεδο και όποιοι ευθύνονται να τιμωρηθούν άμεσα για αυτό το γεγονός το οποίο συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Ειλικρινά αισθάνομαι πολύ στενοχωρημένος από αυτό το γεγονός. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως σας είπα, συμπάσχει στην απώλεια αυτών των νέων ανθρώπων που άδικα έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας της αμέλειας ανθρώπων οι οποίοι όφυλαν και είχαν υποχρέωση από τον νόμο να τηρούνε την ασφάλεια των συγκοινωνιών και να αποτρέψουν οποιοδήποτε τέτοιο αναπάντεχο γεγονός και να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι οι οποίοι ήταν νέοι στην πλειοψηφία τους. Κρατάμε ορισμένα, όλοι οι συνάδελφοι έχουμε στα χέρια μας ορισμένα λευκά παλόνια τα οποία σε λίγο θα αφαιθούν να ανέλθουν στον ουρανό και θα αναγνωστούν τα ονόματα, τα μικρά ονόματα όλων εκείνων οι οποίοι χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα που συνέβη πριν από λίγες μέρες στα Τέπη και συγκλώνησε όλους και μας συγκλώνησε όλους μας. Θα παρακαλούσω πάρα πολύ τη συνάδελφο την κυρία Δαλαμάγκα σε ένδειξη μιας μικρής τιμής και μνήμης αυτών των ανθρώπων που έφυγαν, των νέων ανθρώπων, να αναγνώσει τα ονόματα όλων αυτών που έφυγαν αναπάντεχα και απροσδόκητα από αυτή τη ζωή.